Πάμε στην εφημερίδα Μακεδονία. Η εφορία όμως, πρόσεξε. Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία δεν δικαιούνται να τους πάρουν. Κανένας δεν δικαιούται, λέει. Κανένας. Στέφανε, καλησπέρα. Στέφανος Χίος, εφημερίδα Μακελιό. Πού άλλαξες το backup από πίσω, τι είχες, κάτι άλλο είχες από πίσω, είχες την εφημερίδα Μακελιό, πού πήγε? Αλλάξαμε, αλλάζουμε λίγο κι εμείς. Σε βάλανε αλλού να καθίσεις, σε βάλανε αλλού να καθίσεις. Στη γωνία, τιμωρία. Άρεστε, βάλε. Όχι, άλλαξες και λέω μήπως υπάρχει, μήπως είχες από πουθενά αλλού. Ξέρω εγώ. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας στη Μάλτα. Δεν είδες το που άρχισε και ρίχνε σφαλιάρες στον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, σαν το λες και ήταν μεθυσμένος ή φτιαγμένος, πήρε τα κακά του Γιούνκερ. Και από την άλλη, όπως θα μάθεις κι εσύ, έπεσε στα τέσσερα γονατιστός και είπε ναι σε όλα στην κυρία Μέρκελ. Και βεβαίως η κυρία Μέρκελ του λέει πήγαινε στον κύριο Σόιμπλε και συζήτησε μαζί του. Τα είπαμε δυστυχώς. Αντώνη, δυστυχώς για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αγαπητέ μου Στέφανε, οικετεύει στα τέσσερα την κυρία Μέρκελ που μέχρι προχθές την έβριζε, της έλεγε go back και φύγε από εδώ και μη σε σκίσω, μη σε κάνω, θα σου σκίσω τα μνημόνια και θα σου σκίσω τα καλτσόν. Τελικά την παρακαλάει και η κυρία Μέρκελ του λέει, αγαπητέ μου φίλε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πήγαινε στον κύριο Σόιμπλε και στους τοκογλύφους. Εκείνοι θα σε εξυπηρετήσουν. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, Στέφανε, εάν θα υπογράψεις τα πάντα. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι τέτοιος μεγάλος προδότης. Αλήθεια στο λέω. Τι λες, δεν μπορείς να το δεχτείς. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένας νέος πολιτικός, ότι έπαθε μια μεγάλη ζημιά ψυχολογική από το bullying που του κάνανε 17 ώρες. Έχει πάθει ένα μεγάλο ψυχολογικό πρόβλημα. Αλλά τότε, τώρα για να υπογράψει τη θανατική καταδίκη όλων των Ελλήνων, των παιδιών και των εγγονών του, νομίζω ότι είναι απίστευτο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πια ελπίδα για δύο πολιτικούς τυχοδιώκτες, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, οι οποίοι το μόνο που θέλουν είναι να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξουσία, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν γίνουν εκλογές θα έρθει και το πολιτικό τους τέλος. Και το πολιτικό τέλος, Αντώνη, σημαίνει φυλακές, ειδικά δικαστήρια, ποινές, φυλάκες. Εγώ όμως, Στέφανε, αυτά που λες, μέχρι τώρα με συγχωρείς, δεν τα έχω δει. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Κοντονής, άκουσε με λίγο, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και τα λέμε όλα εδώ πέρα. Βγαίνει ο κύριος Καντονής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, και λέει, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία, και καλά κάνει που την κατηγορεί και το ΠΑΣΟΚ, για τον κύριο Σόρα, ότι τον ανέχθηκαν τόσα χρόνια. Για τον Σόρα, λέει, έχουν σχηματιστεί τέσσερις ποινικές δικογραφίες, οι οποίες εξετάζονται αυτοπροσώπως από τον αρμόδιο εισαγγελέα πλειοδοτικών που τις έχει χρεωθεί. Βρίσκονται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός, μισό λεπτό, ότι αυτή η απόφαση, η οποία αφορούσε και σημαίνω στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, εδώ μιλάμε για τον κύριο Γεωργιάδη, η οποία εκδόθηκε το 2013, δεν απασχόλησε ούτε το τότε κυβερνητικό κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, ούτε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είχε υποχρέωση να κάνει αυτά που έκανα εγώ μέσω 12 ώρες. Έχει δίκιο απόλυτο, φίλε. Όχι, δεν έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Κύριος Κοντονής. Όχι, δεν έχει δίκιο. Γιατί? Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι τις εκπομπές για το Σόρα τις κάναμε από το 2012. Ναι. Ο κύριος Κοντονής από το 2012 που κάναμε τις εκπομπές, σε μία εκ των οποίων συμμετείχες και εσύ στο Έξτρα, δεν τις έβλεπε. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν τότε. Ναι, αλλά τώρα είναι Υπουργός Δικαιοσύνης. Τώρα είναι κυβέρνηση, Στέφανε. Είναι ο κύριος Κοντονής. Από πότε είναι αυτή η κυβέρνηση? Από τον Ιανουάριο. Μα λέει ο Κοντονής ότι σε 12 ώρες εγώ τα έκανα. Δεν έχει δίκιο ο Κοντονής. Δεν έχει δίκιο. Καλά. Διότι ο κύριος Κοντονής είναι υπουργός και ήταν υπουργός εν ενεργεία από το 2015. Άσχετα αν ήταν στον Υπουργός Αθλητισμού. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2 χρόνια. Τέλος πάντων. Ο κύριος Παγκελόπουλος, Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει κάνει κάτι για αυτή την υπόθεση? Πάντως αυτεπάγγελτα, Στέφανε, η δικαιοσύνη, και θέλω να πω στον ελληνικό λαό να το ξέρει, ότι η Νοβάρτης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Όσον ούπο θα έχουμε αποτελέσματα. Έχει μπει και η ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια, η αμερικανική δικαιοσύνη, το FBI και η Επιτροπή Κεφαλαγοράς έχει αναλάβει τον κύριο Όγκο. Επίσης, σήμερα, Στέφανε, ενημερώνω τον κόσμο, μάλλον χθες το απόγευμα, μπήκανε στις ΜΚΟ τα ΣΔΟΕ.
Τα όποια ζώα έχουν μείνει. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα που το θέτω και αύριο. Και ρωτώ έναν έντιμο πολιτικό, ο οποίος ήταν και ανώτατος δικαστικός χώρας. Και θα τον ρωτήσω δημόσια. Μιλάω για τον κύριο Πικραμένο, τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Έχει κληθεί για να συνεισφέρει, πρόσεξε, για να συνεισφέρει στην έρευνα της Νοβάρτης ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος, ανώτατος, πρώην ανώτατος δικαστικός της χώρας και πρώην πρωθυπουργός, οικουμενικός πρωθυπουργός, υπηρεσιακός πρωθυπουργός, έχει ερωτηθεί για το σκάνδαλο της Νοβάρτης και εάν τον καλούσαν θα συνεισέφερε δικαστική συνδρομή για να διελευκανθεί η υπόθεση. Αυτή είναι μια ερώτηση, ερώτηση από τον Στέφανο το Χίο που μου αφήνει πολλά ερωτηματικά εμένα. Δεν θα την απαντήσει κανένας, αλλά αυτό κάτι το ερώτημα που κάνω τώρα... Κάτι θες να πεις, Στέφανο. Θα το θυμηθούμε αργότερα. Κάτι θες να πεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν θα πω τώρα, έχω χρόνο για το Σόρα να σου δείξω τι έλεγε για το Ντυρόπιτα και τα λοιπά και πώς μιλούσε στο Στρόιτερ που καθότανε και τον ανεχότανε και τον κάνανε μάγκα το Σόρα να πούμε έτσι ότι θα του δώσει δύο μπάτσες και θα τον κάνει το Στρόιτερ και τα λοιπά. Εν πάση περίπτωση. Λοιπόν, θα πάμε στην περίπτωση, κύριε Δανιά, αγαπητέ μου στρατηγέ, πρόεδρος ενός αποστράτων, ο αξιωματικών ο κύριος Δανιάς, αποστράτηγος στην αποστρατεία και υποψήφιος πρόεδρος για τις 19 Φεβρουαρίου που θα γίνουν οι εκλογές Ενώσεως. Καταρχάς η Ένωση εκπληρώνει τα καθήκοντά της, κύριε Πρόεδρε. Ποιος? Η Ένωση Αποστράτων εκπληρώνει τα καθήκοντά της. Βεβαίως. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν νομοθετεί. Δημοσίου δικαίου, είπατε. Είναι δημοσίου δικαίου. Μπορεί να τα βάλει. Είναι υποπτευόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Μπορεί να τα βάλει με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Υποπτευόμενη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας διά του ΓΕΣ. Έτσι. Έχετε δίκιο. Μπορεί να τα βάλει με τον Υπουργό. Μπορεί να τα βάλει με την κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Ο κάθε πρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων. Όχι, εσείς είστε πρόεδρος της ΕΑΝ ή της ΕΑ. Είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τον αρχηγό, με τον Υπουργό, καθώς επίσης και με όλους τους θεσμικούς φορείς της ελληνικής πολιτείας, προκειμένου να προωθεί τα θέματα που απασχολούν τους εν αποστρατεία κυρίως συναδέλφους της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του στρατού, καθώς επίσης και τα μέλη των φανικών οικογενειών. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά μέλη τα οποία είναι προαιρετικά μέλη της Ενώσεως, αλλά είναι μέλη της Ενώσεως. Και υπ' αυτή την έννοια πρέπει ο κάθε πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ενώσεως, να συνομιλεί. Ωραία. Και χωρίς να ταυτίζεται. Ξέρετε πόσο και χωρίς συστημό, να ταυτίζεται. Θέλω να πω το εξής. Πόσο επετέλεσε τα καθήκοντά της η Ένωση Αποστράτων από το 2010 που αρχίσανε οι περικοπές. Να σας πω. Που ξέρετε πολύ καλά και το έχετε βιώσει ότι ήταν βάρβαρες. Παραπάνω από τον, όλον τον άλλο. Βάρβαρες. Βάρβαρες. Τι έχετε κάνει, τι έχει κάνει η Ένωση. Σε αυτή την κατεύθυνση και υλοποιώντας τους σκοπούς της Ενώσεως, ένας εκ των οποίων είναι η διασφάλιση των πάσης φύσεως συμφερόντων που απασχολούν τα μέλη της, προσέφηγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 2013-82 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία αποτελεί ύμνο για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μας αναγνωρίζει τις συνθήκες διαβιώσεως εργασίας που είναι ειδικές συνθήκες, που κανένας άλλος κλάδος του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν βιώνει τις συνθήκες που βιώνουμε εμείς, μας ζητάει στο σκληρό πυρήνα του κράτους, εξέτωσε την απόφαση, πλην όμως το Υπουργείο Οικονομικών δεν την εφήρμοσε. Παρά το γεγονός ότι ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, τον οποίο είχαμε επισκεφθεί σαν συντονιστικό συμβούλιο στο γραφείο του, μας είπε και από το βήμα της Βουλής είπε ότι θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Όταν τον επισκεφθήκαμε εμείς, μας είπε ότι σε 15 ημέρες θα μας ενημερώσει, θα μας κάνει να μας ενημερώσει. Ακόμα περιμένουμε να μας ενημερώσει. Και ανταυτού εξέδωσε το 4307 νόμο που έδωνε το 50% των αναδρομικών, που επενέφερε δηλαδή τους μισθούς μας στις συντάξεις του 12, όπως έλεγε η αρχική. Λοιπόν, κατά του 4307, οι ενώσεις και προκειμένου η Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών που με ενδιαφέρει εμένα, προσφύγαν ξανά στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε και νέα ακυρωτική απόφαση. Ωραία, εντάξει, τα έδωσε όλα. Λοιπόν, έγινε τίποτα. Και αυτή έχει επιδοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την εφαρμογή της, όπως και το άλλο. Και επειδή δυστυχώς
ενώ ζούμε σε ευνομούμενο κράτος και έπρεπε οι δικαστικές αποφάσεις να εφαρμόζονται, δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Ξέρετε πόσες, προχθές, πόσα μέλη έχετε. Σας συντονίζω. Περίπου 250 με 300.000 είναι τα μέλη και τα μέλη. Τα μέλη, βεβαίως. Λοιπόν, μπορείτε να ανεβοκατεβάζετε κυβερνήσεις. Ανταυτού τι κάνει, βεβαίως, τι κάνει η Ένωση, δηλαδή γιατί δεν δίνει ένα στίγμα. Θα γίνει αυτό, θα το κάνετε ή όχι. Υπ' αυτή την έννοια πρέπει σαν απόστατη αξιωματική να έχουμε ασχέτως των πολιτικών πεπιθήσεων του κάθε ενός μας να είμαστε σαν κλάδος ενωμένοι και δυνατοί. Κάναμε κινητοποίησεις για αυτόν τον σκοπό. Δεν ήταν η αναμενόμενη συμμετοχή. Αλλά όταν μπήκε το χέρι στην τσέπη. Τι λέτε τώρα, τότε, τι πρόκειται να γίνει, θέλετε να βγείτε πρόεδρος, όπως και άλλοι. Γιατί να βγείτε πρόεδρος, τι να κάνετε, τι μπορείτε να κάνετε. Θέλω τι να λέτε στον κόσμο, σας ακούει. Εγώ είμαι ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Γιατί έχω ηθική υποχρέωση έναντι αυτών που με τιμήσαν στις προηγούμενες εκλογές και με το παραπάνω να είμαι ξανά υποψήφιος. Όπως πολύ καλά ξέρετε, από τα 40 χρόνια της υπηρεσίας μου στο στρατό, τα 20 χρόνια ήμουνα σε θέσεις προσωπικού. Άρα γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα του συναδέλφου και του μέλους της οικογένειας του αξιωματικού. Και υπ' αυτή την έννοια προσπαθώ πάντοτε, επί καθημερινής βάσεως, να όσο τον δυνατόν να επιλύω ή να απαλύνω το πρόβλημα. Γιατί... Αυτά που λένε τώρα οι Τούρκοι και τα λοιπά για τις δαχονιστές τέτοια. Τι λέει η Ένωση του Στράτου, για τις βραχονισίδες, για όλα αυτά τα οποία... Το θέμα βραχονισίδων για τις γκρίζες ζώνες. Είναι θέμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, έχει ψηφίσει και έχει θεσπίσει την πολιτική εθνικής άμυνας. Η πολιτική εθνικής άμυνας προβλέπει απειλή. Η απειλή λοιπόν πρέπει τα επιτελεία να τη σχεδιάζουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Και έχουμε την εκτίμηση ότι τα επιτελεία έχουν σχεδιάσει την απειλή και ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν εάν χρειαστεί. Τώρα σε ό,τι αφορά κάτι άλλο. Ναι. Με το 43-83 νόμο το ασφαλιστικό έγινε αποσύνδεση των συντάξεων από τους μισθούς. Υπαχθήκαμε στον ενιαίο φορέα κυρωνικής ασφάλισης. Οι χείρες των συναδέρφων από κάποια ηλικία και μετά κάνουν τη σύνταξή τους. Λοιπόν, καταθέσαμε έτσι σαν κυρώσεις και κατά αυτού του νόμου και 7 Απριλίου του 2017 έχει προσδιοριστεί η εξέταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ελπίζουμε ότι και εκεί θα είναι. Αν όχι, θα προσφύγουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Κύριε Δανιά, κάτι είπε ο Πετρόπουλος απόψε ο Υφυπουργός Εργασίας για τις συντάξεις χειρίας. Ναι. Είπε ότι εσείς πήγατε και του είπατε, όχι εσείς, οι ομοσπονδίες. Εγώ διάβασα στην ιστοσελίδα το κράνος, αλλά με πήρε και συνάδελφος από Θεσσαλονίκη ότι σε κάποιο κανάλι, δεν ξέρω, το είπε ότι τα όποια μέτρα ελήθησαν για τη χειρία. Για τη συντάξη χειρίας. Ναι, ήταν σε συνεννόηση με την ομοσπονδία. Ποια είναι η ομοσπονδία? Και μάλιστα λέει. Ποια είναι η ομοσπονδία, εσείς? Όχι, εμείς δεν είμαστε ομοσπονδία. Ποια είναι η ομοσπονδία? Εμείς δεν είμαστε ομοσπονδία. Μία είναι η ομοσπονδία στον χώρο του. Ποια? Είναι η ΠΟΣ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών. Υπό τον κύριο Βασίλη Νικολόπουλο. Για να με βραβεύσουν, ναι, μου κάναν το τραπέζι στη ΛΑΕΔ. Είναι δυνατόν. Ρε Βασίλη Νικολόπουλο, έγινε τέτοιο πράγμα και δεν το ξέρουμε. Εσείς είπατε για αυτά που βγάλανε για τη συντάξη χειρίας μας, λέει εδώ ο στρατηγός ο κύριος Δανιάς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση σαν Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για τη συντάξη χειρίας, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν χάσει ναι, λόγω των συνθηκών εργασίας και τα λοιπά, που είπαμε οι ειδικές συνθήκες. Βγάλαμε ανακοίνωση γιατί ο κόσμος βουά. Λοιπόν. Και λέει, είμαι 50 χρονών, θα πάρουμε σύνταξη μέχρι τα 53. Από τα 53 μέχρι τα 67 τι θα γίνει? Κάνατε μια συγκέντρωση καλή στο Τιτανία προχθές. Ναι, ήταν μια επισκόπηση της δράσης μου ως Ευρωβουλευτή για το 2016. Ήταν κατάμεστη η αίθουσα, πήγε πολύ καλά. Εκεί κρατήσαμε... Κάνετε κανένα κίνημα ή μου φαίνεται? Κάτι μαθαίνω. Αυτό που είπα είναι ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί μια πατριωτική παράταξη
Για να δημιουργηθεί όμως αυτή η παράταξη πρέπει να υπάρξουν όροι και προϋποθέσεις. Για να βλέπω και το σχολείο. Δηλαδή να μπορέσουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του ελληνικού λαού, αλλά όχι επειδή θα το πω εγώ, αυτό πρέπει να προκύπτει από γιατί τα κάτω. Γιατί κάτι τέτοιο φωνάζει και ο Χίος, φωνάζω και εγώ, μια πατριωτική πρέπει, παράταξη. Ναι, η οποία όμως πρέπει να προκύψει από τους ίδιους τους πολίτες. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή τεράστιες κινήσεις σε όλη την Ελλάδα για διαφορετικά αντικείμενα, αλλά όλα αυτά έχουν ένα κοινό στοιχείο. Ότι πρέπει να φύγει η Τρόικα για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε. Αυτό πραγματικά, αν το καταφέρουμε, είναι σημαντικό. Και εγώ, επειδή γυρίζω όλη την Ελλάδα, ήμουνα 14-15 Ιανουαρίου στοιχείο. Αύριο θα είμαι στη Σάμο. Είμαι ομιλητής και καλεσμένος από την κίνηση Σάμο ΣΟΣ. Αύριο, 5.30 ώρα στο Βαθύ της Σάμο, υπάρχει ομιλία δικιά μου και εκδήλωση. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αντισταθούμε στην Τρόικα. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με πληροφορήσανε το περασμένο Σάββατο στο Τιτάνια ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Σχεδίαζε και ανέπτυξε τη θεωρία για μια πατριωτική κίνηση. Αυτό το έχεις πει κατ' επανάληψη κι εσύ. Ναι, το έχουμε καλλιεργήσει. Το έχουμε γράψει πολλές φορές. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Σκεφτόμαστε κι εμείς να κάνουμε ένα μεγάλο τραπέζι μέσα από το ζωντανό διαδικτυακό μακελιό.gr. Θα καλέσουμε τον αγαπητό τον κύριο Ευρωβουλευτή. Εγώ συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λέει. Θα καλέσουμε και άλλους ανθρώπους. Το ερώτημα είναι, Αντώνη, πώς θα μπορέσει να συνυπάρξει όλο αυτό το φάσμα των ελληνικών πατριωτικών δυνάμεων, γιατί υπάρχουν πατριωτικές δυνάμεις στη χώρα, όταν βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο εθνικιστικό κόμμα στη χώρα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, αρνείται να κάτσει να συζητήσει με τον οποιονδήποτε. Είναι πολύ λογικό από τη στιγμή που, βλέποντας το κομματικοκρατικά, για να μην υπάρξει απώλεια ψήφων, για να υπάρχει μεγαλύτερη σύμπτυξη των ψηφοφόρων τους, αρνούνται να συζητήσουν με τον οποιοδήποτε άλλον. Για μένα αυτό είναι λάθος και το έχω ξαναπεί. Το ερώτημα όμως είναι πώς θα μπορέσουν κεντροαριστερές, πρόσεξε, κεντροαριστερές, κεντροδεξιές δυνάμεις που ανήκουν στον πατριωτικό χώρο να μπορέσουν να συνδυαστούν. Να συνυπάρξουν. Έχεις δίκιο. Να πω μόνο μια κουβέντα. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόβλημα. Να πω μόνο μια κουβέντα για να μην δημιουργηθεί εισήγηση. Δικιά μου πρόθεση δεν είναι να συζητήσω με τη Χρυσή Αυγή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα. Και επομένως, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές πατριωτικές δυνάμεις, όπως υπόθηκε. Είναι σε όλους τους χώρους. Δεν πρέπει να οριοθετηθούμε με το σύνθημα δεξιά ή αριστερά, αλλά μόνο πατριωτικά να κοιτούμε μπροστά για να μπορέσουμε να συσπηρώσουμε δυνάμεις. Ναι, δημιουργείτε όμως και εσύ τώρα, δημιουργείτε κι εσείς διπολισμό. Δηλαδή λέτε ότι εμείς με αυτούς δεν καθόμαστε στο υπάρχει τραπέζι. Εγώ το έχω πει, κύριε Χίο, διαφωνώ, με συγχωρείτε, διαφωνώ ξεκάθαρα και κάθετα. Δεν σας λέω να πάτε με αυτούς, την άποψή μου σας λέω. Ναι, ναι, όπως εσείς λέτε δεν πάω με αυτούς. Και δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, εγώ απλά το ξεκαθαρίζω επειδή αναφερθήκατε είναι σε αυτό ότι ο στόχος είναι να έχουμε τις πατριωτικές δυνάμεις. Πάντως αυτό σχέση που είπε ο Στέφανος ο Χίος, κύριε Μαριά, και εσείς. Ο Πέπε Γκρίλο, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν έχει σχέση όμως ο Πέπε Γκρίλο με τη Χρυσή Αυγή. Εγώ έχω συναντηθεί με τον Πέπε Γκρίλο. Δεν έχω άλλο χρόνο, Στέφανε, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Μαριά. Δεν έχω άλλο χρόνο να μιλήσω. Είναι αυτό. Ο Πέπε Γκρίλο ξεκίνησε από του πράσινου, αγαπητέ κύριε. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Δεν έχει νόημα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Επειδή παίρνει συνέχεια τηλέφωνο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Βασίλης Νικολόπουλος, ο οποίος προφανώς μας παρακολουθεί. Θέλει να βγει, αγαπητέ μου κ. Νικολόπουλε, στρατηγέ μου, δεν μπορώ να σας βγάλω, δεν έχω άλλο χρόνο. Μου λέει ψέματα είναι αυτά που λέει ο κ. Δανιάς. Βγάλε με και ρώτα ό,τι θες. Θα το κάνω τη Δευτέρα, σας το υπόσχομαι. Επειδή μου το θέτετε έτσι. Δεν έχουν ανακοινωθεί αυτά. Ωραία. Αυτά, επειδή τώρα με φνηδιάσετε και εμένα, δεν το ήξερα. Και δεν το. Κύριε Νικολόπουλε, εγώ είπα, το διάβασα το μήνυμά σας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ωραία. Στέφανε, πώς βγαίνεις αύριο? Το μακελιό το πρωί βγαίνει με ένα σκληρό ρεπορτάζ μέσα από τις φυλακές Κορυδαλού. Με σκληρούς εθνικιστές Αλβανούς, οι οποίοι διαμηνύουν στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό το θρόιβα? Το κινητό του. Το κινητό, ποιο κινητό είναι? Δικό μου πάντως δεν είναι. Δεν είναι οι οποίοι διαμηνύουν στην ελληνική κοινωνία ότι δεν θα καθίσουν φρόνιμοι
σε περίπτωση που ανάψει μια φωτιά. Και έχουμε και ένα φοβερό ρεπορτάζ μέσα από τα, κελιά του μίσους, με αλβανικά συνθήματα, με νέες ιστορίες. Άλλο αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο... Άλλο είναι θέμα, Αντώνη, διότι και ο κύριος Κοντονής δεν έχει προφανώς πληροφόρηση από τους συμβούλους του για το τι συμβαίνει στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου αλβανοκρατούνται. Και ο κύριος Ρουμπάτης, ο διοικητής της ΕΕΠ, φαίνεται ότι κάνει άλλες παρέες το τελευταίο διάστημα από το να ασχολείται με την υπηρεσία του. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οι 7, οι 8 ή δεν ξέρω πόσοι άλλοι, αλλά 400 λέει μπορούν να βρεθούν Αλβανοί στρατιώτες, οι οποίοι θα κάνουν το σήμα του αλβανικού αετού του εθνικιστικού μίσους των Αλβανών του Κοσοβάρου. Λοιπόν, τον Κοσοβάρο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το οποίο το είχε αναδείξει η εφημερίδα Μακελιό. Στέφανε, το είδα και το διάβαζα. Και βεβαίως και αυτά που είπε ο κ. Βασιλακόπουλος για την Ξάνθη, έτσι. Είναι αυτά. Είναι απίστευτα πράγματα. Και αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.